Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε. Εμείς δεν τα έχουμε πει ποτέ. Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να έχουμε βρεθεί. Λοιπόν, σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε γιατί είναι η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, σωστά. Μάλιστα. Έλα, Νίκο. Μην φεύγουμε, δεν φεύγουμε. Δεν μπορούμε να μην διαφθούμε από αυτό. Το είπες και εσύ προηγουμένως. Δεν γίνεται. Ότι έτσι κι αλλιώς θα μας δώσει ένα. Θα γίνει συντάξη, ρε Ραχοβίτη. Κοιτάξτε, τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός. Τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός και ο Ραχοβίτη. Αυτό που έχουμε να τονίσουμε. Να το πούμε όμως, να τα ακούσουμε. Ναι. Είναι ότι πρώτον τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πλεονασματικά, ταμιακώς πλεονασματικά. Θυμηθείτε πώς ήταν η κατάσταση είναι το 2014 και το. Βεβαίως. Αυτά είναι απλά στοιχεία. Είναι λογιστικά γιατί μπορεί. Όχι, όχι. Η λογιστική είναι μια φοβερή επιστήμη. Η λογιστική, η δημιουργική λογιστική του παρελθόντος μας έφερε εδώ που μας έφερε. Είναι αντίστοιχη με τη στατιστική, η οποία είναι και αυτή μια εξαιρετική επιστήμη, ξέρετε. Σωστά, σωστά. Περισσότερα πιο ενδιαφέρον έχει αυτά που κρύβει παρά αυτά που δείχνει. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τα ασφαλιστικά ταμεία έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μια τεράστια προσπάθεια, ήταν ένα έργο που σε άλλες χώρες που εφαρμόστηκε η ενοποίηση των ταμείων χρειάστηκε 10 χρόνια. Εδώ μέσα σε ένα χρόνο κατάφεραν να ενοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, κατάφεραν να πληρώσουν κανονικά συντάξεις, κατάφεραν να μειώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιοδότησης και από εκεί που ήταν 1,5 δισεκατομμύριο ελλειμματικά τα ταμεία, ο στόχος για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ήταν 900 εκατομμύρια προβλεπόμενο έλλειμμα στόχος. Έτσι θα ήμασταν καλά αν είχε 900 εκατομμύρια έλλειμμα. Το αποτέλεσμα του πρώτου χρόνου ήταν ήδη πλεώνασμα από τον πρώτο χρόνο. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες. Και αν θέλετε δύο κουβέντες να τις πούμε. Οφείλεται στο ότι μειώνεται η ανεργία. Άρα περισσότεροι συμμετέχουν στο σύστημα. Yeah. Οφείλεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές στη σύνδεσή τους με το εισόδημα έδωσαν τη δυνατότητα σε χαμηλότερα εισοδήματα. Ξέρετε, άρα μεγαλύτερο είπατε, κόσμο. Είπατε μειώνεται η ανεργία και υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν θα τα αφήσω έτσι κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Βεβαίως. Αλλά μειώνεται, είπα, δεν είπα εξαλείφθηκε. Αλλά ο αριθμός των ενεργών εργαζομένων με τους συνταξιούχους παραμένει ακόμη. Είναι ένα τεράστιο σε τέτοιο προβλή. Σημείο που να μην είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο και πρόβλημα. Και εγώ δεν μπορώ να πάρω το μέρος της Δημοκρατίας. Απλώς λέω αυτό που συμβαίνει. Η ουσία γιατί όμως... εμείς και εγώ και η Μάριον και εσείς ενδεχομένως πληρώνουμε χρόνια. Εγώ πληρώνω πάρα πολλά. Δεν ξέρω να πάρω συντάξεις, κύριε Υπουργέ. Είναι μάλλον το πρόβλημα που εστιάζεται. Είναι ακριβώς αυτό, αλλά η αιτία του είναι άλλη. Η αιτία του δεν είναι η εργασία και η απασχόληση, αλλά είναι το ζήτημα των γεννήσεων στην Ελλάδα. Δημογραφικό. Όχι, αυτό είναι το βασικό. Γιατί όταν βασικό. Έχουμε μια ανεστραμμένη πυραμίδα, μια πυραμίδα με μικρή βάση και τεράστιο. Είναι και... Είναι, αυτό είναι πρόβλημα ολόκληρης Ευρώπης. Θα σας θυμίσω. Είναι άλλο το προσδόκιμο πλέον. Θα σας θυμίσω γιατί όλα δένουν. Όλα δένουν γλυκά. Στη Γερμανία υπάρχει μια μελέτη από. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι από ένα αντίστοιχο της ΓΕΣΕΒΕ της Γερμανίας, η οποία δείχνει ότι για να συντηρηθεί το συνταξιοδοτικό μοντέλο της Γερμανίας χρειάζεται κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια μετανάστες. 2 εκατομμύρια μετανάστες κάθε χρόνο διατηρώντας το ποσοστό γεννήσεων 3 γεννήσεις ανά ζευγάρι. Όχι μόνο 2 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά και 3 γεννήσεις ανά ζευγάρι. Αυτό υπάρχει μελέτη. Μπορείτε να αναζητήσετε, μπορείτε να σας τη στείλω. Που δείχνει ότι το πρόβλημα το δημογραφικό είναι η βόμβα της Ευρώπης. Δεν είναι οι μετανάστες. Είναι όλα τόσο μπερδεμένα, κύριε Ραχοβίτη, και βλέπετε τι συμβαίνει. Και δυστυχώς ο καθένας πιάνει ένα μικρό κομματάκι. Στο Ευρωκοινοβούλιο και βλέπετε ότι. Ο καθένας κατά πόσο συμφέρει. Ο Πρωθυπουργός έθεσε. Ο καθένας πατάει εκεί που θεωρεί ότι βρίσκει έδαφος για να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία που διαφορετικά δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Και ο Πρωθυπουργός εχθές έθεσε τα ζητήματα στην πραγματική τους βάση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο να ακουστούν γιατί ο καθένας, σας ξαναείπα, επικεντρωνόταν σε ένα κομμάτι αλήθεια, σε ένα κομμάτι του παζλ, χωρίς να έχει το όλο. Ξέρετε τι άλλο μου έκανε εντύπωση εχθές. Άκουγα τον κύριο Ρομπόλη και έλεγε ότι γιατί δεν χρειάζεται και το κομμάτι της περικοπής αυτό που είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή, αν θα περικοπούν οι συντάξει όλο ή όχι. Και έλεγε μάλιστα ότι αυτό το θέμα των συντάξεων συμβάλλει και στο ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή μέσα από τις μελέτες που έχουν κάνει... που είναι επιστημονικές μελέτες, δεν είναι απλώς ότι παίρνουν ένα μικρό δείγμα. Ουσιαστικά λέει ότι όλο αυτό, αν το στερείς, κάνεις κακό στην οικονομία μετά. Πραγματικά. Γιατί ο συνταξιούχος πού θα τα πάει τα λεφτά, πόσα λεφτά είναι πια αυτά, αυτό, θα τα ξαναρίξεις στην αγορά. Έτσι. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο πάνω σε αυτό είναι ότι η μείωση των συντάξεων
επιβλήθηκε από τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που η ιστορία έδειξε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι προβλέψεις του ήταν συνήθως κατά κανόνα λανθασμένες. Είτε θετικές είτε αρνητικές. Είτε θετικές είτε αρνητικές εκτιμήσεις του. Θυμηθείτε όταν το 2012 προέβλεπε 7% ανάπτυξη και είχαμε 3% ύφεση. Ναι. Δηλαδή τεράστια τραγικά σφάλματα. Κύριε Ραχοβίτη, ένα από τα σφάλματά του είναι και αυτό για τις ιδέες. Έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα, ξέρετε. Να πάμε στο. Είναι επιβαρημένο το μέρος. Τώρα τα συνδέσουμε όμως, κύριε Ραχοβίτη, γιατί μιλάμε για το ασφαλιστικό, αλλά από την άλλη βλέπουμε τώρα ότι επιχειρείται και τουλάχιστον τις εξαγγελίες έχουμε ότι επιχειρούνται και κάποιες διορθώσεις, οι οποίες προφανώς ήταν και αναγκαίες και κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έρχεται και μια δικαίωση όσον αφορά και έχουν να κάνουν και με το δικό σας το κομμάτι, τους αγρότες, τις φορολογικές ελαφρύνσεις, έτσι. Στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές. Απαντήστε μας αυτό και μετά έχουμε ερωτήματα συγκεκριμένα. Θα πρέπει να απαντήσετε σε πάρα πολύ κόσμο. Ό,τι μπορούμε και ό,τι μπορεί να υποθεί. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη από τον Πρωθυπουργό το να με επιφορτήσει με τα καθήκοντα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη χρονική στιγμή, τη μεταμνημονιακή εποχή. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις, στις υψηλές απαιτήσεις και τις προσδοκίες της εποχής και των αγροτών. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, να πάμε πρώτα με το ασφαλιστικό μάλλον, και το φορολογικό αν θέλετε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να διασωθούν, να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι αγρότες, τα χαμηλά αγροτικά εισοδήματα. Εκεί είχαμε το αφορολόγητο, τα είπε και ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε το αφορολόγητο του δεύτερου πυλώνα. Είχαμε τις 12.000 αφορολόγητο στον πρώτο πυλώνα. Είχαμε το αφορολόγητο των μισθωτών στο καθαρό εισόδημα. Το αγρότη αυτό έπιανε τους μικρομεσαίους αγρότες. Άρα δόθηκε εκεί το βάρος. Όπως επίσης και στο ασφαλιστικό. Ωστόσο, τα μεσαία και μεγαλύτερα εισοδήματα, που είναι και εργοδότες, είναι και πιο μεγάλη παραγωγή, αυτά είναι γεγονός ότι συμπιέστηκαν και συμπιέστηκαν πολύ. Πρώτο βήμα, λοιπόν, πρώτη απόδειξη, είναι η μείωση κατά 1/3 των ασφαλιστικών εισφορών για τα εισοδήματα αυτά. Τα εισοδήματα πάνω από 10.000 είναι αυτά. Πάνω από 7.000. Πάνω από το ελάχιστο που είχαν. Πόσοι είναι αυτοί που δηλώνουν πάνω από το ελάχιστο, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το 87% των αγροτών ήταν ήδη κάτω από το ελάχιστο. Άρα μιλάμε για ένα 13% περίπου αγροτών, το οποίο όμως είναι παραγωγικό. Σας ξαναλέω, είναι το παραγωγικό κομμάτι, είναι ο εργοδότης, είναι τα μεσαία και μεγαλύτερα εισοδήματα που συμπιέστηκαν και φορολογικά και ασφαλιστικά. Ισχύει αυτό που διάβασα εχθές, ότι θα πάνε οι εισφορές τους από το 18 στο 12 περίπου? Κοιτάξτε, οι εισφορές θα πάνε από το. Για τους αγρότες είχε προβλεφτεί μια μεταβατική περίοδο. Ναι. Έτσι, δεν πήγαν κατευθείαν στο 20%. Όπως πήγαν σε όλους τους μη μισθωτούς. Έτσι, υπήρχε μια πενταετής μεταβατική περίοδο που προέβλεπε ότι σταδιακά θα έφτανε στο 20%. Καλά, γιατί είχαν και μεγάλες αλλαγές και οι αγρότες, ναι, έτσι, γιατί, στα ταμεία τους και αυτά και όλα. Ναι. Κοιτάξτε, οι μεγάλες αλλαγές ήρθαν για τους αγρότες με το νόμο 4172 του 2013. Που περάσαμε από τον εκμαρτό τρόπο φορολόγησης των αγροτών με το στρέμμα, περάσαμε στα βιβλία εσόδων-εξόδων. Αυτός ο νόμος του 2013 εφαρμόστηκε για τα εισοδήματα του 2014 πρώτη χρονιά, στις φορολογικές δηλώσεις δηλαδή του 2015. Ευτυχώς έγινε η πολιτική αλλαγή, γιατί ο νόμος ο 4172 προέβλεπε από το πρώτο ευρώ φορολόγηση των πάντων, όλα τα εισοδήματα, τις επιδοτήσεις, τα πάντα από το πρώτο ευρώ. Έγινε η πολιτική αλλαγή, καταφέραμε τον Απρίλιο του 2015, περάσαμε το αφορολόγητο των 12.000 στις επιδοτήσεις, έτσι, και στην πορεία ήρθε το καινούριο ασφαλιστικό με αφορολόγητο στις επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα, τις 12.000 διατηρήθηκε για τις επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα και μπήκε και το αφορολόγητο του μισθωτών. Άρα τώρα, που με αυτόν τον τρόπο διασώσαμε τα μικρομεσαία εισοδήματα, τα αγροτικά, τώρα προχωράμε στην ελάφρυνση των μεσαίων και μεγαλύτερων εισοδημάτων. Το ένα, λοιπόν, είπαμε, μειώνεται κατά 1/3 οι ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι περνάμε στην κατάργηση του φόρου που είναι για τους επαγγελματίες. Το τέλος επιδεύματος. Το τέλος επιδεύματος, να το πούμε, ναι, έτσι, ναι, με το σωστό του όρο. Το οποίο δίνεται στοχευμένα στους συνεταιρισμένους αγρότες, στους συνεταιρισμούς
Και προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό, στις επιχειρήσεις που είναι ανενεργές. Μεταξύ των ανενεργών επιχειρήσεων είναι και συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν. Ανενεργείς συνεταιρισμοί δηλαδή. Βεβαίως. Ανενεργείς συνεταιρισμοί, οι οποίοι μέχρι τώρα χρεώνονταν ένα τέλος επιδιδεύματος κάθε χρόνο χωρίς να λειτουργούν. Μάλιστα. Έτσι, αυτή η αδικία καταργήθηκε τώρα. Ο στόχος μας, και το ξαναλέω, αυτό δόθηκε στα συνεργατικά σχήματα. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι με τις δεδομένες, δεν είναι μόνο ιδεολογική μας προσέγγιση, αλλά στις δεδομένες συνθήκες, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, τόσο το παγκόσμιο ανταγωνισμό, τόσο στη γεωργία, όσο και στη μεταποίηση, τόσο στις εξαγωγές πολύ περισσότερο, τα σχήματα που μπορούν να βοηθήσουν και να ανταποκριθούν, να βοηθήσουν το υποκείμενο τον αγρότη και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, είναι μόνο τα συνεργατικά σχήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο στόχος μας, και θα δείτε πολιτικές στο επόμενο διάστημα, είναι της ενίσχυσης με διάφορους τρόπους των συνεργατικών σχημάτων. Τόσο αυτά καθεαυτά τα συνεργατικά σχήματα, όσο και την είσοδο αγροτών στις ομάδες. Πριν πάμε στο εργάσιμο αποζημιώσει, τώρα θα πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις του κόσμου. Λοιπόν, παρακαλώ, λέει, αν γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, να μας πει πότε θα πληρωθούν δικαιώματα που είχαν παρακρατηθεί λανθασμένα το 2014, αφού μετά από ένσταση δικαιωθήκαμε. Αν γνωρίζετε, λέει, αυτό, ή άλλως θα σας δώσουμε τις ερωτήσεις, θα απαντήσουμε. Ναι, θα τα πούμε συνολικά, αν θέλετε. Ναι. Ωραία. Μας λένε επίσης για τις πληρωμές παλαιών ετών όσον αφορά την εξωτική αποζημίωση 12-13, είναι αρκετά τα χρήματα. Τι θα γίνει με αυτά? Η δεύτερη ερώτηση. Και η τρίτη έρχεται από τον Εύρο. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό αν είναι ενήμερος για το μέγεθος των ζημιών από τις πλημμύρες στο χειμώνα στο νομό Εύρου για τις καταστροφικές συνέπειες του παρασίτου, του πράσινου σκολίκη στα Βαμβάκια. Ναι. Και λόγω της προαναφερόμενης πλημμύρας. Λοιπόν. Να τα πάμε ένα-ένα. Για τον ΕΡΓΑ θα μιλήσουμε μετά. Είναι γεγονός ότι στον Εύρο και λόγω των πλημμυρών του χειμώνα που καθυστέρησε η σπορά και λόγω του πράσινου βαβακιού που λόγω των καιρικών συνθήκων ευνοήθηκε πάρα πολύ, υπάρχει τεράστια μείωση της παραγωγής στην περιοχή έως πλήρη καταστροφή σε κάποιες περιοχές και κάποιες περιπτώσεις. Είμαστε ενημεροί με τον ΕΡΓΑ, το έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο του ΕΡΓΑ. Θα βρούμε τη φόρμουλα εκείνη έτσι ώστε οι άνθρωποι να πιστοποιηθεί η ζημιά, μπορεί να είναι μη καλυπτόμενη από τον οργανισμό. Γιατί ξέρω ότι ο οργανισμός ο ΕΛΓΑ έχει έναν κανονισμό καλύψεων. Προβλέπει τι καλύπτει. Αν κάτι δεν καλύπτεται από τον οργανισμό, δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να πληρωθεί, γιατί είναι παράνομο. Ωστόσο, θα φροντίσουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι τουλάχιστον να μην χάσουν εξωτική. Έτσι, αυτό να είναι βέβαιοι γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ερωτήματα με τις παλιές πληρωμές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Ήδη ο προκάτοχος μου, ο κύριος Αποστόλου, είχε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτό. Να πληρωθούν παλιές τέτοιες εκκρεμότητες. Φανταστείτε ότι το 2016, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ήταν χρονιά ρεκόρ πληρωμών. Πληρώθηκαν εκκρεμότητες από το 2008. Από το 2008 δόθηκαν 3,7 δισεκατομμύρια. Ήρθε αντίστοιχη ερώτηση, έτσι, ξέρετε. Πότε θα πληρωθούν οι νέοι αγρότες του 2014, τη δεύτερη και τρίτη δόση? Περιμένουν ένα χρόνο, λέει. Ναι. Όχι ακριβώς ένα χρόνο, τώρα έπρεπε μέσα Καλά, σε αυτό τώρα το χρόνο να πληρωθούν. Η αίτηση έχει γίνει ένα χρόνο. Ένα χρόνο, μάλιστα. Ναι. Και είναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν είναι γενικευμένο, πολλοί έχουν πληρωθεί ήδη. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνει μια ανασκόπηση πληρωμών μέχρι τέλος του έτους. Ό,τι από παλιά. Υπάρχουν παλιές εκκρεμότητες, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ανέφεραν, υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν και οι βιολογικές επιδοτήσεις στα βιολογικά, τόσο στη φυτική όσο και στη κτηνοτροφία, το παλιό πρόγραμμα. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε μια σειρά τέλος πάντων προγράμματα, όπως είναι οι δασώσεις, όπως είναι. Τι να σας πω, αρκετά. Αυτά λοιπόν, μέχρι τέλος του χρόνου, κάνουμε μια ανασκόπηση πληρωμών, έτσι ώστε. Ό,τι είναι όριμο, τα περισσότερα από αυτά μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν πληρωθεί. Οι κανονικές όμως επιδοτήσεις, οι τρέχουσες του έτους, σίγουρα μέχρι 25-26 Οκτώβρη θα έχουν πληρωθεί, γίνεται προσπάθεια να πληρωθούν και λίγο νωρίτερα. Η προκαταβολή που θα είναι το 70% και η εξόφληση θα γίνει μέσα στο Δεκέμβρη. Αυτό είναι μια κατάκτηση, γιατί ξέρετε κάτι, το να ξέρει και ο αγρότης πότε θα πάρει τις επιδοτήσεις του, άρα να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του, είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά γιατί είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι τώρα, έτσι δεν είναι, και για τον ΕΡΓΑ τώρα, έτσι. Για τον ΕΡΓΑ, ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όχι, θα πούμε για τον ΕΡΓΑ την τελευταία ερώτηση, την κάνεις. Δεν το απαντήσαμε, συγγνώμη. Το αφήσαμε στο τέλος.
θα πληρώσει το 20% των αποζημιώσεων για τις αποζημιώσεις. Πότε θα τελειώνει αυτό? Το υπόλοιπο 20%. Το υπόλοιπο 20%. Και μένει ένα κομμάτι 10% τις επόμενες μέρες θα πληρωθεί το 20%. Δηλαδή, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Να το λέμε γιατί. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα είμαστε εντάξει. Το σημαντικό όμως είναι άλλο γιατί για τον ΕΛΓΑ είχαμε και χτες χαλαζοπτώσεις σε πολλές. Στην Τρίπολη, ας πούμε. Είχε. Στην Τρίπολη, στη Λακωνία είχαμε αρκετές ζημιές. Ο ΕΛΓΑ με κάθε τρόπο θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του με αλληλέγγυο σύστημα. Γι' αυτό να είμαστε κάθετοι. Έχει ένα κανονισμό ο οποίος είναι, αν θέλετε, παλιάς λογικής. Είναι ξεπερασμένος πλέον. Έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες και τα δεδομένα των καλλιεργειών, νέες καλλιέργειες. Οπότε οφείλουμε να εξυγχρονίσουμε τον κανονισμό. Ωστόσο, ο κανονισμός θα εξυγχρονιστεί, θα γίνει ένας πιο σύγχρονος οργανισμός, διατηρώντας το δημόσιο και αλληλέγγυο χαρακτήρα του. Μάλιστα. Τύπου Πινοσέτ, δηλαδή, και στον ΕΛΓΑ, δεν θα έχουμε. Κύριε Ραχοβίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.